Εδώ λοιπόν, ναι, αυτή είναι η περίφημη πρόταση με την οποία στην πραγματικότητα η επιθυμεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσουν την ουδετερότητά τους, η πολιτεία να δηλώσει την θρησκευτική της ουδετερότητα. Να ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Παραδείγματος χάρη σε χώρες στις οποίες έχει επικρατήσει το δόγμα αυτής της κρατικής ουδετερότητας, τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, είναι την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Κενό. Κενό. Ρέμπραντ. Έτσι. Τα δικαστήρια δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Ο θρησκευτικός όρκος καταργείται σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα, τα Χριστούγεννα δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και ο σταυρός από τη σημαία πρέπει να αφαιρεθεί. Όταν λοιπόν κηρύσεις την ουδετερότητα στην πραγματικότητα, έρχεσαι σε ρήξη με την ταυτότητα και την παράδοσή μας. Έτσι όπως αυτή έχει ρυθμιστεί εκατοντάδες χρόνια. Σαφής. Προσέξτε, με μια ισορροπία που, επειδή εμείς δεν είμαστε οι δυτικοί, Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εκεί. Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι του Βυζαντίου, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της ισορροπίας που υπήρξε ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία τότε, ανάμεσα στον αυτοκράτορα έτσι, και τον Πατριάρχη. Αυτό κληρονομήσαμε, αυτό αποτυπώθηκε στα συντάγματά μας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Και προσέξτε τώρα τι ουσιαστικά ζητάει ο κύριος Τσίπρας, να ρηγματώσουμε. Με αυτή την ιστορία. Αυτό τι θα το κάνει, θα τα αφήσει η Νέα Δημοκρατία να περάσει αυτό το πράγμα, η Εκκλησία. Η Νέα Δημοκρατία είπε και δήλωσε ότι δεν πρέπει να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος.